Hello everybody! Δεν έχω προλάβει ακόμα να απαντήσω στα μηνύματά σας, διότι ταξίδευα σήμερα και το βίντεο που σας έδειχνα για τις βαλίτσες στο καναχτές, οπότε γι' αυτό δεν έχω απαντήσει. Μου γράψατε πολύ ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έρχομαι Γερμανία κλπ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χάρηκα που θα έρθω Γερμανία για να δω φίλους γνωστούς και αυτά. Πιο πολύ όμως η χαρά μου είναι ότι θα φύγουμε να πάμε διακοπές, ότι ξέρεις, θα ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητά μας, από το σπίτι κλπ. Λοιπόν, βρίσκομαι στις πισίνες εδώ στο Μόναχο. Δεν κατάφερα να σας κάνω από το ταξίδι μας βίντεο, αν και θα μπορούσα η αλήθεια σε κάποιες φάσεις, αλλά υπάρχει ένα μείον στην όλη φάση. Είναι ότι πρώτον είμαι μόνη μου με τα παιδιά, οπότε πρέπει να διαχειριστώ δύο παιδιά ταυτόχρονα μόνη μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος τριγύρω να ξέρω θα τα προσέξει, έστω και αν ξεφύγουν λίγο από την προσοχή μου. Πράγμα που μπορεί να συμβεί όταν κάνω βίντεο. Και ένα άλλο είναι ότι έχω κοιμηθεί μόνο 4 ώρες. Δεν ξέρω, ενθουσιασμός που θα φύγουμε, άγχος αν θα πάρουμε το χαρτί από το ΚΤΕΟ. Τελικά το πήραμε. Έχει 4-5 πισίνες εδώ, εδώ πέρα έχει νερό τσουλήθρες. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο γιατί δεν ξέρω τώρα αν ισχύει γενικά, αλλά σήμερα επειδή είναι καθημερινή, τα παιδιά δεν πληρώνουν εδώ. Πλήρωσα μόνο εγώ για να μπω, σαν συνοδός. Και εντάξει, μπορώ να κάνω το μπάνιο εννοείται. Απλά δεν θα κάνω. Διότι δεν ήρθα σε mood να κάνω μπάνιο. Και τώρα που βρήκα λίγο την ευκαιρία, είπα να κάνω και ένα βιντεάκι, να σας πω λίγο τα νέα μας. Το ταξίδι μας πήγε σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Τα μικρά ήταν πολύ ήσυχα και ήρεμα. Κάναμε και δύο στάσεις, μία έτσι για να πάμε τουαλέτα και αυτά, και άλλη μία για να βάλουμε βενζίνη. Μετά κοιμήθηκαν, οπότε το πήρα σε ρή μέχρι Μόναχο. Να, δηλαδή, ένα διωράκι το χτυπήσαμε, περίπου 2 ώρες δηλαδή το χτύπησα. Τόσο περίπου είναι και η αντοχή μου σε οδήγηση. Έχω καταφέρει και μέχρι 2,5 νομίζω, αλλά το θέμα είναι ότι πιάνομαι, κουράζομαι, πονάω τα χέρια μου, οπότε προσπαθώ να κάνω πιο συχνά διαλύματα, να μην εξαντλώ τον εαυτό μου, γιατί μετά είναι πιο κουραστικό ακόμα για να συνεχίσω. Είχα σκοπό να κάνω άλλο ένα... άλλο ένα διαλυματάκι να σταματήσουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ότι μας κυνήγαγε ο χρόνος για κάτι. Αλλά ρώτησα τα μικρά κανένα δύο φορές, θέλετε να πω στο τουαλέτα, θέλετε να σταματήσουμε, δεν θέλανε. Ήταν λίγο ζευλακωμένα από τον ύπνο, οπότε είπα, άστο μην το ζωρίσεις τώρα, γιατί μπορεί να αρχίσουν την κρίνια και μετά να χαλάσει η διάθεση. Κοιμήθηκα που λέτε ένα τετράωρο. Τώρα σας λέω, δεν ξέρω αν είναι από τον ενθουσιασμό για το ταξίδι, αλλά αυτό λίγο τώρα, δηλαδή εδώ και καμιά ώρα και, με έχει καταβάλει λιγάκι από την άποψη ότι το νιώθω πλέον, ότι μου λείπει ύπνος, οπότε φαντάζομαι το βράδυ θα πέσω ξερή. Και όπως καταλαβαίνετε, με το που ήρθαμε, φάγαμε λίγο εκεί, είδαμε τα παιδιά και τώρα το απόγευμα τα πήρα όλα, ανήψια και παιδιά. Και τα έφερα εδώ στις πισίνες, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της ξαδέρφης. Οπότε και τα μικρά παίζουν, διασκεδάζουν ωραία. Και εγώ χαλαρούιτα. Έτσι, να μην είμαστε και στο σπίτι και μας παίρνουν το κεφάλι. Εντάξει, τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Και εδώ έχουν καταθουσιαστεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν βρέχει κιόλας καθόλου. Δεν έχει αυτό το ντάλα τον ήλιο να σε καρφώνει, αλλά έχει ζέστη. Ελάχιστο λίγο αεράκι που και που, αλλά όχι κρύο και αυτά, ζεστός αέρας. Οπότε μια χαρά ήταν ιδανικά. Τώρα, δεν ξέρω καθόλου πώς θα βγει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Έχω ενημερώσει κάποια άτομα ότι ήρθα. Δεν τους το είχα πει, σε κάποιους δεν τους είχα πει από πριν, γιατί δεν ήξερα καταρχήν πότε θα έρθουμε, γιατί λέγαμε να έρθουμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έκατσε. Και λόγω αυτοκινήτων δηλαδή, και δεν τους είχα πει κάτι. Τώρα τους ενημέρωσα ότι είμαι εδώ και αν έχουν χρόνο. Μας βλέπω να καθόμαστε 2 εβδομάδες τελικά και όχι 3, γιατί και τα παιδιά έχουν κανονίσει να φύγουν να πάνε για Ελλάδα, οπότε αεροπορικός, οπότε δεν θα είναι εδώ. Εντάξει.
Άμα να σας δείξω λιγάκι τι ωραίες που είναι οι πισίνες εδώ. Πάρα πολύ ωραίες. Εδώ έχει και ντουζ. Κάνεις ντουζάκι, τρεμπείς. Πισίνα εδώ. Εδώ είναι η μεγάλη νοικοκυριά. Έχει και από την άλλη μεριά πισίνα, να την πούμε παρέα. Κοιτάξτε το μεταξύ, ένα ωραίο γεφυράκι που έχει εδώ. Αυτό είναι γεφυράκι εδώ. Γιατί περνάει μέσα από τις πισίνες, περνάει ποταμάκι. Όλα τα ποτάμια εδώ, το έχω ξαναφέρει και σε άλλα βίντεο βέβαια στο... που έχω κάνει για το Μόναχο, όλα τα ποτάμια εδώ βγαίνουν από τον Ίζαρ. Είναι παρακλάδια του Ίζαρ, κάποια τεχνητά, κάποια φυσικά. Να το. Και από εδώ. Και οι πισίνες γεμίζουν από αυτό το νερό, το οποίο φιλτράρεται βέβαια και χλωριώνεται, οξυγονώνεται κλπ. Εδώ έχουμε και τις πάπιες. Ένα μείον, ας πούμε, που έχει δει τις πάπιες είναι ότι πρέπει να προσέξεις που θα κάτσεις, γιατί αφήνουν ακαθαρσίες οι πάπιες. Και πρέπει να προσέξεις που θα κάτσεις. Έχει τύχει να πάμε σε λίμνη και δεν μπορούμε να κάτσουμε πουθενά και έχουμε πάρει μία σακούλα μαύρων σκουπιδιών και έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε τις ακαθαρσίες με γάντια για να μπορέσουμε να βρούμε χώρο να κάτσουμε. Γιατί θέλαμε να κάνουμε μπάρμπεκιου στη λίμνη. Λοιπόν, έχει και αυτή εδώ την πισίνα, η οποία έχει και αυτό εδώ το πολύ ωραίο. Πέφτουν εκεί κάτω, τα... να το, εκεί. Πέφτουν εκεί κάτω, έχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια τα παιδιά. Και έχει και την παιδική αυτή εκεί, που βρίσκω τα δικά μου τώρα. Τα οποία έχει μία παιδική νεροτσουλήθρα. Είναι ρηχή, δεν είναι βαθιά αυτή η πισίνα, είναι ρηχή. Και είναι ό,τι πρέπει, πραγματικά σας το λέω, για παιχνίδι, για τα πιτσιρικά, ό,τι ηλικία και να είναι, όποια ηλικία και να είναι. Και αυτό είναι πολύ. Και εκεί κάτω, που φαίνεται ένα μπλε, έχει και άλλη πισίνα, η οποία έχει βατήρες αυτή. Αλλά τώρα πρέπει να κάνω ολόκληρο κύκλο για να πάω εκεί πέρα. Δεν θα πάω. Θα μου επιτρέψετε. Εντάξει, σε κατά τη μία μικρή ξενάγηση. Και είναι ωραίο, γιατί εγώ πλήρωσα μόνο εγώ για να μπω, 6 ευρώ, και τα παιδιά μπήκαν όλα δωρεάν. Τέλειο. Και έχω εδώ την αποδειξούλα που λέει ένα παιδί 6 με 11 ετών πληρώνει 0. Δύο παιδιά κάτω από 6 ετών πάλι 0. Εν τω μεταξύ, μάλλον η κοπέλα μπερδεύτηκε. Της είπα ένα παιδί ήταν κάτω από 6 ετών. Μάλλον δεν είναι τέτοιο. Και ένα ερβάξινε που είμαι εγώ δηλαδή, ένας ενήλικας 6 ευρώ. Και πληρώσαμε 6 ευρώ και μπήκαμε. Και είναι, αχ, κάτσε εδώ από την κουβερτούλα μου, τα πράγματά μας. Έτσι. Και εντάξει, είναι ωραία. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας για σήμερα, σαν πρώτη μέρα. Θα μπορούσα να είχα κάνει πολύ πιο ωραία βίντεο, απλά δεν μου βγήκε και δεν ήθελα να ζοριστώ κιόλας λόγω του ταξιδιού και λόγω της αϊπνίας μου. Οπότε, γεια! Οπότε εντάξει, υπομονή, θα έρθουν και πολύ ωραία βίντεο εν συνεχεία. Λοιπόν, να είστε καλά και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι. Μην το ξεχνάτε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και κάντε και ένα like στο βίντεο.